Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Νίκο Συριγωνάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δολγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Που επίσης ο κύριος Νίκος Συριγωνάκης έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα με τον συνδυασμό του κυρίου Αρναουτάκη. Κύριε Συριγωνάκη, για να ξεκινήσω από τα τελευταία και τις αναφορές μου, φαίνεται ότι πραγματικά εδώ χρειάζεται κάτι παραπάνω από ετοιμότητα. Και σας ρωτώ, επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτά τα θέματα, έχουμε ζητήσει την βοήθειά σας, έχουμε κουβεντιάσει, που δεν πρέπει σαφέστατα στο θεωρητικό αλλά στο πολύ πολύ πρακτικό πράγμα να φεύγει και να πηγαίνει για την προστασία των πολιτών, έτσι? Θα το ανέφερα αυτό τώρα παίρνοντας την μπάσα από το ρεπορτάζ, αυτό το μίνι τοποθέτησή σας, γιατί πράγματι αυτά τα φαινόμενα που αναφέρατε, που τώρα βλέπουμε και σημειώνουμε στην κεντρική Ελλάδα, τα έχουμε ζήσει εδώ στο νησί μας με το χειρότερο τρόπο. Τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 20 στους Δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Δήμο Χερσονήσου, όπως επίσης και τον περσινό Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου, της Δήμο Μαλεβιζίου, στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας και στους οικισμούς δίπλα από την Αγία Πελαγία, με δυστυχώς να έχουμε 2 νεκρούς. Αυτό το οποίο αναφέρατε κι εσείς ισχύει όντως σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Έχει εκδοθεί και σχετικό δελτίο τύπου από την πολιτική προστασία της Περιφέρειας Κρήτης. Αναμένουμε ακραία φαινόμενα στη Δυτική Κρήτη αλλά και στη Νότια Κρήτη, και για το λόγο αυτό οφείλουμε όλοι να είμαστε προσεκτικοί, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, όπως επίσης να ακολουθούμε και να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Προέχει η πολιτική προστασία και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για τη δική μας την προστασία, και στη συνέχεια ο πολίτης που πρέπει και εκείνος να είναι προσεκτικός, για να μην αντιγυρίζουμε τους ρόλους, έτσι δεν είναι? Βέβαια, η ατομική ευθύνη και η πρόληψη είναι, θεωρώ, τα καλύτερα όπλα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό όμως το οποίο είπατε, και να το αναφέρω κι εγώ, ότι όντως ένας από τους βασικούς λόγους που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον, και αυτό αναφέρθηκε και χθες κατά την συνάντηση που είχαμε με την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, είναι η θωράκιση του νησιού μας με έργα, με υποδομές, αντιπλημμυρικά, αντιγυρικά, για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και το περιβάλλον. Θωράκιση του νησιού με υποδομές, αλήθεια, είναι μια ευκαιρία. Δεν θα σταματήσω, κύριε Συριγωνάκη, σε αυτό το οποίο μπορεί να θέλετε να πείτε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι μάτια έχουμε, αυτιά έχουμε και βλέπουμε και ακούμε, παρακολουθούμε, ή αν δεν αρέσει η λέξη παρακολούθηση, είναι αυτό το οποίο παρατηρούμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Η επόμενη πενταετία, εκεί θέλω να σταματήσω, για την ανάπτυξη και αυτή την περίφημη ανάπτυξη και τα όσα έχουμε, με τις όποιες στρεβλώσεις, με τα όποια καλά, με τις όποιες ελλείψεις, γιατί πολλά μπορούμε να βάλουμε μέσα. Αλήθεια, είναι μια πενταετία που θα την λέγατε ίσως ευκαιρία για την Κρήτη να πάει μπροστά, ευκαιρία για την Κρήτη να αναπτυχθεί προς όφελος των κατοίκων της, έτσι ώστε να έχουν αυτά τα οποία τους αναλογούν και μέχρι σήμερα δεν είχαν? Θα μου επιτρέψετε, και πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να κάνω, δεν ξέρω και τι χρόνο έχω, πολύ σύντομα, τη γραμματικά, με ένα λεπτό, μία αναδρομή στη θητεία η οποία λύγει τέλος του χρόνου, 31-12, που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι ήταν μια από τις δυσκολότερες περιόδους, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν ξεχνάει κανένας την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που ξέσπασε αμέσως μόλις αναλάβαμε εμείς καθήκοντα, με καραντίνα, πρωτόκολλα, περιορισμούς, εμβόλια κλπ, που θέλω να πιστεύω ότι ως Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίσαμε κέρια και αποτελεσματικά, αφήνοντας ελάχιστα κατάλοιπα στην οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού μας. Επίσης, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει αυτό το οποίο προαναφέραμε, τις τεράστιες καταστροφές από ακραία φυσικά φαινόμενα. Οκτώβρη-Νοέμβρη του 20
στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας Χερσονήσου. Οκτώβριο του 22 στην Αγία Πελαγία και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Μάρτιο του 22 Δρακουλιάρη Γιώφυρο. Αλλά και τη σεισμική δόνηση του Σεπτεμβρίου του 21 στο Καλοχώρι, που όλα αυτά τα φαινόμενα προξένησαν τεράστιες υλικές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, θητικό και ζωικό κεφάλαιο, σε υποδομές, και δυστυχώς είχαμε και τρεις νεκρούς. Ένα από τον Αΐνιστο Ιάκωβο από τη σεισμική δόνηση του Αρκαλοχωρίου, αλλά και τους δύο νεκρούς στην Αγία Πελαγία. Έτσι μια σύντομη αναδρομή για να αναδείξω τη δυσκολία της περίοδου αυτής. Πάντως η περιφέρεια ήταν και είναι ο μόνος κρατικός φορέας που μέχρι σήμερα έχει ανταποκριθεί τάχιστα για να εγκρίνει όλα αυτά τα οποία αναλογούσαν στους επιχειρηματίες, πρωτογενή τομέα, για να μπορούν να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις και να προχωρήσουν, γιατί τα υπόλοιπα ακόμα βρίσκονται στην αναμονή, έτσι, για το Αρκαλοχώρι. Έχετε δίκιο, η περιφέρεια, υποψήτης ήταν να αναλάβει αυτό το οποίο προείπατε. Πολύ σύντομα, σε μικρό χρονικό διάστημα, είχε διεκπαιρεωθεί όλη η διαδικασία. Δυστυχώς όμως ακόμα βλέπουμε τις πληγές από όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε να παραμένουν αθεράπευτες. Βλέπουμε οικίσκους στο Αρκαλοχώρι, βλέπουμε επιχειρήσεις, ιδιώτες να μην έχουν αποζημιωθεί ακόμα, και άλλα πολλά, παρά υποδομές να μην έχουν αποκατασταθεί, δημόσιες και λιμενικά, δρόμους, οδικά κτλ. Παρά την προσπάθεια και τον αγώνα μας. Να αναφερθούμε στην... Είναι λοιπόν ευκαιρία η επόμενη πενταετία. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Μπορούν να γίνουν πράγματα. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι τελειώνοντας και η θητεία μας, τέλος του έτους, μια ολόκληρη γενιά έργων που είχαμε προγραμματίσει έχει σχεδόν υλοποιηθεί. Είναι επίσης αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης μια άλλη γενιά έργων που θα αλλάξει τη δυναμική του νησιού μας και θα το κάνει το νησί μας ένα ισχυρό και αξιόλογο παράγοντα της νέας εποχής. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης τα μεγαλύτερα έργα που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στη χώρα μας. Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το μικρό και το μεγάλο καλώδιο, με το μικρό καλώδιο να έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο αναμένεται η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, αν όχι τέλος του 23, τους πρώτους μήνες του 24. Όλα αυτά λοιπόν τα έργα, σε συνδυασμό με άλλα που σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, φράγματα, με δημιουργία βιολογικών, με θωράκες του νησιού, με έργα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά, εξυγχρονισμός αθλητικών χώρων, και όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το νησί μας, για την Κρήτη του 2030. Θα πείτε ή θα πει κάποιος ακροατής, καλά, πώς θα γίνουν όλα αυτά? Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, με το σημαντικότερο να είναι τα 565 περίπου εκατομμύρια ευρώ της νέας προγραμματικής περίοδου που αναλογούν και έχουν κατανεμηθεί στο νησί μας. Θέλω να πιστεύω ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονομίας μας. Μάλιστα. Είναι βασικά όλα αυτά τα οποία λέτε για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας μέσα στην επόμενη πενταετία. Και βέβαια δύο αναφορές για αυτή την σύσκεψη που έγινε, κύριε Συργονάκη, χθες υπό την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί το τουριστικό προϊόν δεν είναι απλά ο αέρας και η θάλασσα, δεν είναι ο ωραίος ουρανός και ο ήλιος, έχει να κάνει με μια αλυσίδα υπηρεσιών πραγμάτων, με πρώτο τον άνθρωπο, και εδώ φαίνεται ότι υστερούμε πάρα πολύ, έτσι. Έγινε μια ευρεία σύσκεψη, ήταν προσκεκλημένοι οι φορείς του τουρισμού, η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Έγινε μια συζήτηση και τέθηκαν όλα τα θέματα που άπτονται του τουρισμού και σκοπός είναι η ανάπτυξη του στο νησί μας. Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας, τον άλλο να είναι ο πρωτογενής τομέας. Συζητήθηκαν θέματα όπως
το πάντρεμα αυτών των δύο βασικών πυλών της οικονομίας μας, δηλαδή του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα, η διατροφή όσον αφορά στα ξενοδοχεία, όπως επίσης εναλλακτικές μορφές τουρισμού για την ανάπτυξη του τουρισμού, υποδομές που είναι ένα βασικό σημείο που χρειαζόμαστε στο νησί μας. Είδαμε τι συνέβη στη Ρόδο, είδαμε τι συνέβη στην Αγία Πελαγία, στα Μάλια, από αυτά τα οποία προαναφέραμε. Όλα αυτά τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως επίσης και η έλλειψη προσωπικού και η εκπαίδευσή του. Η κυρία Κεφαλογιάννη, αφού έκανε έτσι μια τοποθέτηση όσον αφορά το όραμα του Υπουργείου, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας στην συνάντηση του Υπουργείου Τουρισμού. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων μας, των φορέων, του Υπουργείου, της Αυτοδιοίκησης, θα επέλθει αυτό το οποίο όλοι επιζητούμε, με απότερο σκοπό και στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού και στο νησί μας ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πρώτες κουβέντες με τον κύριο Συρηγονάκη, αντιπεριφερειάρχη, εκ νέου υποψήφιο, με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και καλή δύναμη, κύριε Συρηγονάκη. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.